Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη συγκίνηση και προδοκία βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στον ιστορικό αρχαιολογικό χώρο της Πεναλόπης. Ο χειρό που υπήρξε στη διάρκεια των τελευταίων 500 χρόνων θέατρο σημαντικών γεγονότων, συνυφασμένο με τη μεγάλη περιπέτεια της Μεγαλονήσου και του μοναδικού αυτού τόπου που μας περιβάλλει ολόγια. Η νησίδα της Πεναλόπης, προνομιακά τοποθετημένη στα υπήνυμα νερά ενός επικού σε ομορφιά τοπίου, υπήρξε για τους κυρίαρχους εκπροσώπους της γαλλινοτάτης δημοκρατίας της Βενετίας το 16ο αιώνα το ζωτικό σημείο που επέλεξαν για να μνημειώσουν με θαυμαστά έργα της μοναδικής οχυρματικής τους αρχιτεκτονικής. Από την ώρα της παράδοσής της στους Οθωμανούς το 1715 και μέχρι το 1898 γνώρισε διαδοχικές φάσεις εγκατάλειψης αλλά και ακμής, φτάνοντας να φιλοξενεί στα τέλη του 19ου αιώνα στον οικισμό της μέχρι 1.100 ανθρώπους. Στην ύστερη όμως ιστορία της, στα χρόνια του 20ου αιώνα, από το 1903 μέχρι το 1957, υπήρξε νεκροκομείο, δηλαδή τόπος αποκλεισμού τραγικών ασθενών και ύστερη κατοικία μαρτυρίων και πόνου εκατοντάδων συνανθρώπων μας, που μοίρα τραγική καταδίκαση να έχουν την ιερή νόσο της εποχής, την αρρώστια του Χάνσεν. Στη διάρκεια του 20ου αιώνα, σε μια περίοδο γεμάτη με πολέμους και ολοκληρωτισμούς, εδώ, στο μικρό αυτό οχυρωμένο νησί που πατούμε τώρα, όσοι διάβαιναν την πύλη, δεν είχαν κανέναν δρόμο επιστροφής. Ο Επαμεινώντας Ρεμουντάκης, δικηγόρος και ιδρυτής της Αδελφότητας Ασθενών Πεναλόπης, έγραψε στις αναμνήσεις του: «Πιστεύω ακράδαντα πως κάποια μέρα